σε όλους. Είμαι η Δήμητρα και αυτό είναι το Makeup is not a crime. Ήρθε η στιγμή για τα αγαπημένα του Ιανουαρίου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί έχω πάρα πολύ ωραία προϊόντα να σας δείξω. Πολλά από αυτά είναι δώρα που μου έκαναν κατά τη διάρκεια των γιορτών, συγγενείς και φίλοι, γιατί ξέρουν την τρέλα που έχω για το μακιγιάζ, για την υπερποίηση. Επίσης ξέρουν το κανάλι μου, οπότε θέλουν να βοηθήσουν στέλνοντάς μου προϊόντα. Πολλά από αυτά τα αγάπησα. Και ήρθε η στιγμή να σας τα παρουσιάσω. Αγνοήστε το ντύσιμο Βίρνα Δράκου που έχω τελευταία, αλλά δεν ξέρω, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι ρόμπες που είναι σαν με τα ξένιες, με πούπουλα και τέτοια. Γενικά, άμα σας ενδιαφέρει να σας δείξω και μερικά ρούχα μερικές φορές, πείτε το και θα το κάνω. Πάμε στο πρώτο προϊόν που αγάπησα τον Ιανουάριο και είναι μια συσκευή την οποία μου την έκανε δώρο το αγόρι μου για τα Χριστούγεννα. Ρώτησε την αδερφή μου και έμαθε ότι μου αρέσει αυτό, δεν το έχω πει εγώ. Και είναι το Clarisonic. Είναι η συσκευή καθαρισμού του προσώπου που πήρε το Clarisonic 1-2 σε λευκό. Βγαίνει και σε ροζ, προτιμώ το λευκό για να είμαι ειλικρινής. Και χαίρομαι που το πήρε σε λευκό. Η συσκευή αυτή έχετε με μια κεφαλή για καθαρισμό, η οποία δίνει για λάμψη, για radiance, έτσι ονομάζεται αυτή η κεφαλή και έχει το προστατευτικό αυτό. Είναι μία τρομερή συσκευή, είχα ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για αυτήν. Είχα ακούσει όμως και διάφορα σχόλια τύπου ότι βγάζει σπυράκια, ότι ταλαιπωρεί το δέρμα σου, κάποιοι άλλοι λένε. Εγώ μεταγόρησα μία επιπλέον κεφαλή για βαθύ καθαρισμό για τα άτομα τα οποία έχουν μεγάλους πόρους και στίγματα. Είναι αυτή εδώ. Τις ξεχωρίζεται από το χρώμα που έχουν και από το σχήμα τους. Την αγόρασα από ένα site στην Αγγλία που δεν περνάει την Ιωνία, θα σας το γράψω από κάτω. Έχω πολλά πράγματα να σας πω για το Clarisonic. Αυτό που λένε για τα σπυράκια ισχύει. Απλά νομίζω ότι έχω βρει τον τρόπο να κάνω το Clarisonic να λειτουργεί χωρίς να δημιουργώ προβλήματα στο δέρμα μου. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να το παρακάνεις το Clarisonic. Μπορώ να σας κάνω ένα βίντεο με το πώς κάνω τον τεμακιγιάζ μου και το skincare που περιλαμβάνει και το Clarisonic και το πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κτλ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ένα προϊόν το οποίο το έχω αγαπήσει. Το δέρμα μου έχει αλλάξει από τα Χριστούγεννα μέχρι τώρα που είναι 2 Φεβρουαρίου τώρα. Έχει αλλάξει το δέρμα μου και οφείλεται στο Clarisonic, το οποίο το λατρεύω. Λοιπόν, πάμε σε κάποια άλλα πράγματα που μου έκανε δώρο η φίλη μου η Εύα. Μου έκανε πάρα πολλά πράγματα δώρο για τα Χριστούγεννα, κυρίως για skincare και για μαλλιά. Θα σας δείξω αυτά για το πρόσωπο. Το σαμπουάν που μου έχει κάνει δώρο για τα μαλλιά θα σας το δείξω τον επόμενο μήνα, γιατί θέλω να το καταλάβω λίγο περισσότερο. Θα του δώσω λίγο ακόμα περισσότερο χρόνο για να έχω μια ολοκληρωμένη άποψη. Μου έκανε δώρο ένα σετ από προϊόντα Panthenol Extra από Medisay. Είναι αυτά εδώ, θα σας τα δείξω ένα-ένα και είναι καταπληκτικά. Δεν την ήξερα την εταιρεία αυτή, είναι ελληνική. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που μου έκανε δώρο είναι το Micellar True Cleanser 3-1 που καθαρίζει, αφαιρεί το μακιγιάζ από πρόσωπο, μάτια και χείλη. Είναι αυτό εδώ το Micellar, το οποίο ξέρετε ότι εγώ έχω αγάπη στο Bioderma. Το λατρεύω. Για πάρα πολλά χρόνια χρησιμοποιώ αυτό. Όταν έχω προσπαθήσει να το αλλάξω με άλλα μισελέρ νεράκια, πάντα ήταν όχι. Δεν επέστρεφα στο Bioderma. Με το Panthenol Extra άλλαξε αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αφαιρεί πάρα πολύ εύκολα το μακιγιάζ. Δεν χρειάζεται να βάλεις πολύ μεγάλη ποσότητα, πάρα πολύ λίγο. Και πραγματικά το έχω αγαπήσει. Τα βρίσκεται νομίζω στα Hondos και σε όλα τα φαρμακεία. Λοιπόν, μου έκανε δώρο επίσης μία κρέμα ημέρας με SPF 15, η οποία, μυρίζει πάρα πολύ ωραία, είναι αυτή εδώ, ελπίζω να μην την καίει. Λοιπόν, η οποία έχω κρατήσει τα κουτάκια για να διαβάζω τι γράφει απ' έξω. Περιέχει υαλουρονικό οξύ, πανθενόλη, βιταμίνη ε και αντιλιακά φίλτρα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό η κρέμα μας, η κρέμα μέρας να έχει SPF. Είναι εκπληκτική, τη βάζω, έχω αντικαταστήσει την Aquavita μου με αυτή από τότε που μου την έχει δώσει, γιατί θέλω πάρα πολύ να τη δοκιμάσω αφού δεν ήξερα την εταιρεία. Και είναι πάρα πολύ καλή, δεν δημιουργεί λιπαρότητα, είναι πάρα πολύ ελαφριά, την απορροφά μέσα στο δέρμα, είναι πάρα πολύ καλή. Και είναι οικονομικές κρέμες αυτές, οπότε ναι, θα αγαπημένα. Και στο σετάκι με Medisay, με Panthenol Extra, μου έκανε δώρο επίσης το Face and Eye Serum, το οποίο το συνδυάζω με την κρέμα ημέρας μου και είναι εκπληκτικό, καθώς έχει και αυτό υαλουρονικό οξύ, πεπτίδια και πανθενόλη και μία Triple Defense Eye Cream, μία
κρέμα ματιών με τριπλή δράση ενάντια σε ρετίδε, σακούλε και μαύρου κύκλου. Βασικά αυτό είναι το σετάκι που χρησιμοποιώ το πρωί. Βάζω πρώτα το σέρουμ, μετά βάζω την κρέμα ημέρα και μετά βάζω την κρέμα ματιών. Τα αφήνω λίγο να απορροφηθούν από το δέρμα όπω κάνουμε με όλε τι κρέμε. Και μετά κάνω το μακιγιάζ μου και στέκεται μια χαρά. Δεν βγάζω λιπαρότητα, τίποτα. Και είναι μονιδατώνει πάρα πολύ ωραίο το δέρμα. Επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι δεν έχουν παραμπένς. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο που μου έκανε δώρο η Εύα για τα Χριστούγεννα και είναι το The Northern Collection White Cleansing Butter. Είναι από Natura Siberica, είναι αυτό εδώ. Αχ, μυρίζει πάρα πολύ ωραία, είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτό τι είναι. Είναι ένα βούτυρο το οποίο το απλώνεις όταν θες να κάνεις το μακιγιά σου στο πρόσωπο, είναι καινούργια μόδα αυτά τα βούτυρα. Κάνεις μασάζ, λιώνει τα πάντα όμως, είτε βάζεις τη μάσκαρα, το eyeliner, τα πάντα λιώνουν. Μετά το πας και βρέχεις το πρόσωπό σου, το καθαρίζεις με νερό και το βούτυρο αυτό μετατρέπεται σε γαλάκτωμα, δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι, είναι πάρα πολύ εύκολο να το βγάλεις από το δέρμα σου. Έχω τσεκάρει το πόσο καλά καθαρίζει το συγκεκριμένο βούτυρο. Δεν καθαρίζει καλά. Δηλαδή, εγώ αυτό το χρησιμοποιώ όταν θέλω να κάνω οικονομία από το μισελέρ μου. Δηλαδή, όταν δεν θέλω να χαλάσω πολύ μισελέρ, γιατί έχω βάλει την άρτα με τα Γιάννα και ξέρω ότι, okay, όσο καλό και να είναι ένα μισελέρ, θα χρειαστείς παραπάνω. Χρησιμοποιώ αυτό πρώτο, ώστε να λιώσει τα περισσότερα, πλύνω το πρόσωπό μου και μετά πάω στο μισελέρ. Και πάλι, όλα αυτά μαζί με το Clarisonic, τις κρέμες μου, όλα μπορώ να σας δείξω πώς κάνω τη ρουτίνα καθαρισμού, τι κρέμες βάζω, με τι σειρά τις βάζω κτλ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο, θα σας διαρκέσει πάρα πάρα πολύ καιρό, το χρησιμοποιώ καθημερινά, δεν μου έχει τελειώσει, δεν βάζεις ελάχιστο για να, για να λιώσεις το μακιγιά σου, αλλά θεωρώ ότι αυτό μόνο του σαν καθαριστικό δεν μπορεί να σταθεί για να λιώσεις το μακιγιάζ και να καθαρίσεις πολύ πιο εύκολα το πρόσωπό σου, ναι, αλλά όχι μόνο του. Μετά από 800 χρόνια δοκίμασα και εγώ ένα Huda Liquid Lipstick, γιατί δεν είχα δοκιμάσει. Λοιπόν, αγόρασα το Sugar Mama, η συσκευασία είναι αυτή, κλασική Huda συσκευασία, ωραία συσκευασία. Λοιπόν, το Liquid Lipstick είναι κάπως έτσι, μυρίζει πάρα πολύ όμορφα. Σαν καραμελο βανίλια, κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Λοιπόν, η συγκεκριμένη απόχρωση είναι πάρα πολύ όμορφη, κολακεύει πάρα πολύ ωραία τα χείλη. Αν θέλετε να βρείτε αποχρώσεις οι οποίες κάνουν τα χείλη σας να φαίνονται λίγο πιο μεγάλα και να είναι διακριτικά, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάθεται πάρα πολύ όμορφα πάνω στα χείλη, απλώνεται πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ ωραία. Είναι λίγο πιο υγρό σε σχέση με άλλα liquid lipstick, αλλά δεν σας δημιουργεί προβλήματα κατά τη γνώμη μου. Εμένα τουλάχιστον δεν μου έχει δημιουργήσει. Έχει πάρα πάρα πολύ ωραία διάρκεια και είναι πάρα πολύ άνετο στα χείλη. Θέλω να πάρω κι άλλα, να δοκιμάσω κι άλλα liquid lipstick από Huda Beauty, απλά επειδή δεν έχω βρει κάποια απόχρωση η οποία να με ξετρελάνει και δεν είναι και φθηνά liquid lipstick, δεν θέλω να κάνω σπατάλες, δηλαδή να πάρω αποχρώσεις που έχω άλλες 50 φορές σε άλλες εταιρείες. Θέλω να βρω μια άλλη απόχρωση την οποία είναι λίγο πιο ιδιαίτερη ώστε να επενδύσω τα λεφτά μου εκεί. Αλλά γενικά πιστεύω ότι αν βρείτε κάποια απόχρωση την οποία δεν την έχετε και σας αρέσει πάρα πολύ να επενδύσετε σε Huda, είναι πάρα πολύ ωραία κραγιόν. Πάμε τώρα στα προϊόντα που φτιάχνει μια κοπέλα, βιολογικά προϊόντα. Είχα διαβάσει πάρα πολλά για αυτά και βασικά είχα διαβάσει για μια μάσκα μαλλιών. Όλη την εκθίαζα να λέγανε τη μαγική μάσκα που έχει θεραπεύσει τα μαλλιά μου, που έχει κάνει το ένα, που έχει κάνει το άλλο. Και λέω, okay, θέλω να δοκιμάσω κι εγώ. Και την δοκίμασα βαρύγγυλα και δοκίμασα και κάποια άλλα προϊόντα, άλλα δύο προϊόντα και έχω μείνει πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είναι εκπληκτικά προϊόντα και το γεγονός ότι είναι βιολογικά και εμπιστεύομαι αυτόν που τα φτιάχνει με κάνει και νιώθω ακόμα καλύτερα, γιατί είναι καλό να νιώθεις ότι αυτό που βάζεις επάνω σου ότι είναι καλό. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τη μάσκα μαλλιών, την θεραπευτική μάσκα μαλλιών, η οποία έχω πάρει τη μυρωδιά μπαμπού και κότον και βαμβάκι. Αχ, έχει και κόκκους μέσα. Δεν χρειάζεται να βάλεις πάρα πολύ στα μαλλιά σου. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά πράγματα αυτή η μάσκα μέσα. Έχει εχύλισμα αβοκάντου, υγρό μετάξι, εχύλισμα φυκιών, έλαιο αβοκάντο, αμυγδαλέλαιο, καστορέλαιο, βούτυρο καριτέ, λάδι καρύδας, έλαιο υποφαούς, λάδι καμέλιας, καναβέλαιο, έλαιο αργάν, κερατίνη, φινικέλαιο, κόκκιμα, ανόρθωση από φλοιό αμυγδάλου, εμποτισμένη σε λάδι αλόης. Και οι οδηγίες χρήσης είναι σε στεγνά μαλλιά για μέγιστη απόδοση, λέει απλώς τη μάσκα σε στεγνά μαλλιά, αφήστε για 30 το λιγότερο λεπτά και μετά λουστείτε. Είναι πάρα πολύ καλή. Εγώ αυτό που κάνω συνήθως είναι βάζω
τη μάσκα πριν κοιμηθώ, κοιμάμαι με αυτή και την επόμενη μέρα λούζω τα μαλλιά μου. Και έχω δει πάρα πολύ διαφορά στα μαλλιά μου. Ξεπλέκονται πιο εύκολα, φαίνονται πιο δυνατά και πιο ζωηρά. Εγώ έχω κατσαρά μαλλιά, μου έχει φτιάξει την ελαστικότητα στις μπούκλες μου και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν βαραίνει τα μαλλιά. Γιατί μένα τα μαλλιά μου είναι και λιπαρά και όταν κάτι είναι βαρύ και κάθεται πάνω στο μαλλί, μετά τα μαλλιά μου είναι γεια σου. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο μαγικό που δοκίμασα από BioCare, είναι το Rose Gold Serum, είναι αυτό εδώ και παιδιά είναι όπως το φασάλι. Αυτό το ίδιο πράγμα, μόνο που δεν πληρώνεις μία περιουσία. Το συγκεκριμένο περιέχει υλαιονικό οξύ, εκχυλίσμα από φύκια, κολαγόνο, έλαιο αλόης, λάδι καρύδας, φουντουκέλαιο, αργάνο υδαλέλαιο, μίκα powder, rose gold. Και το ανακινείται πάρα πολύ καλά. Και έχει ένα dropper, δηλαδή ένα σταγονόμετρο. Το βάζετε ή από μόνο του ή το ανακατεύετε λίγη ποσότητα, λίγη όμως, με το foundation και έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο glow αποτέλεσμα, φυσικό, ενυδατωμένο δέρμα. Πολύ ωραίο. Προσοχή όμως με αυτό, εγώ έχω παρατηρήσει ότι αν το βάλω, όταν το ανακατέψω με το foundation και το απλώσω στο πρόσωπό μου, αν το βάλω κάτω από τα μάτια, μετά έχω creasing στο concealer. Προσοχή, όχι κάτω από τα μάτια. Σε μένα τουλάχιστον εκεί δεν έχει ταιριάξει. Γενικά όμως είναι εκπληκτικό και δεν βρίσκω κανένα λόγο να πληρώνω 40 στην Φαρσάλη, ενώ μπορώ να πάρω το αντίστοιχο πιο φθηνά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και δεν είναι sponsored, παιδιά, είναι πραγματικά το αξίζει η κοπέλα αυτή. Πάμε τώρα σε ένα set από πινέλα που αγόρασα από τα H&M, κοστίζουν 20 ευρώ και είναι το Artist Edition Face Brush Set, Applying, Blending and Contouring, Liquids, Creams and Powders. Η συσκευασία είναι κάπως έτσι, ένα διαφανές κουτάκι με μαύρο φόντο πίσω και τα πινέλα είναι αυτά εδώ, είναι 5 πινέλα. Και θα σας τα έχω δοκιμάσει, τα χρησιμοποιώ τα προσωπικά αυτά καθημερινά και αυτό τα βλέπετε λερωμένα. Ξεκινάμε με, πάμε με αυτό εδώ το πινέλο, το κοφτό, που είναι το Blusher Brush, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ απαλό, απλώνει καταπληκτικά το ρούς. Γενικά όλα τα πινέλα αυτά δεν είναι πάρα πολύ σφιχτά, είναι το χαρακτηριστικό τους, που εγώ γενικά τίνω προς τα σφιχτά πινέλα, αλλά αυτό είναι εκπληκτικό πινέλο. Ακόμα και για κοψίματα, για να βάλω bronzer, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μετά πάμε στο powder brush που είναι αυτό εδώ που εγώ φυσικά το χρησιμοποιώ για bronzer. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ απαλό, έχει πολύ ωραίο σχήμα στρογγυλό και απλώνει πάρα πολύ ομοιόμορφα το bronzer, την πούδρα, πραγματικά είναι καταπληκτικό πινέλο. Πάμε τώρα στο Angled Foundation Brush, είναι αυτό εδώ, το οποίο okay, ωραίο είναι. Νομίζω ότι απορροφά αρκετό προϊόν, αλλά σε γενικές γραμμές είναι ένα ωραίο πινελάκι. Πάμε σε ένα πινέλο το οποίο το απεχθάνομαι και είναι το Highlighting Fun Brush, είναι αυτό εδώ. Ο λόγος που το απεχθάνομαι είναι ότι είναι τόσο loose, δηλαδή δεν είναι καθόλου σφιχτό, με αποτέλεσμα να μην φέρνει τη σωστή αντίσταση η τρίχα ώστε να απλώσει ωραία το highlighter, οπότε για μένα είναι όχι αυτό, είναι πολύ όμορφο βέβαια. Και τέλος έχουμε το Precision Strobing Brush που μπορεί να κάνεις strobing με, φαντάζομαι, strobing creams. Εγώ το χρησιμοποιώ για να βάλω concealer, το χρησιμοποιώ για διάφορα πράγματα, είναι πολύ χρηστικό πινέλο. Αυτό πινέλο μαζί με το πινέλο για rouge είναι από τα αγαπημένα μου. Συγγνώμη που μιλάω σαν ρομποτάκι, αλλά δεν ξέρω τι έχω πάθει. Νομίζω ότι αυτό το set για 19,99 αξίζει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα πινέλα φαίνονται να είναι πάρα πολύ καλή η κατασκευή τους. Μου θυμίζουν τα Real Techniques. Εμφανισιακά. Πάμε σε ένα eyeliner το οποίο έχω λατρέψει. Είναι το Raw Couture Liquid Liner από Catrice. Είναι στην απόχρωση Bullet from a Valentine. Μου θυμίζει την μπάντα Bullet from a Valentine. Είναι αυτό εδώ. Είναι ένα μεταλλικό μπλε. Η συσκευασία είναι πάρα πολύ όμορφη και αυτό επάνω μέρος μου θυμίζει Kat Von D κραγιόν. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχει γράφει πάρα πολύ ωραία. Είναι έτσι το πινελάκι. Θα σας δείξω και εδώ το πώς γράφει. Είναι πάρα πολύ οικονομικό, έχει πάρα πολύ ωραία διάρκεια και είναι αγαπημένο πλέον για εμένα liner αυτό. Πάμε τώρα σε ένα προϊόν το οποίο δεν το δοκιμάζω πρώτη φορά τώρα, το χρησιμοποιούσα πάρα πολλά χρόνια, το αντικατέστησα με κάτι πολύ πολύ πιο φθηνό, αλλά το αγόρασα ξανά τώρα τα Χριστούγεννα, είπα να, έτσι, να κάνω ένα δώρο στον εαυτό μου. Και μιλάω για το MAC Pro Longer Waterproof Brow Set, είναι αυτό εδώ, είναι μια μάσκαρα φρυδιών, την έχω στην απόχρωση Bold Brunette, είναι έτσι το πινελάκι, είναι πάρα πολύ ωραίο, κάνει καταπληκτική δουλειά, διαρκεί πάρα πολύ καιρό,
τα φρύδια μένουν σταθερά. Αν χρειάζεστε δηλαδή κάτι, όχι, για να μένουν σταθερά τα φρύδια σας και να μην κουνιούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας, αν έχετε πυκνά φρύδια, εγώ δεν έχω πυκνά φρύδια, οπότε αυτό δεν το χρειάζομαι τόσο πολύ. Είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια είναι λίγο τσιμπημένο. Μπορείτε να βρείτε όπως π.χ. της Essence. Τον Bro, τη μάσκαρα φρυδιών. Παρ' όλα αυτά, αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να δοκιμάσετε αυτό εδώ, θα μείνετε πάρα πολύ ευχαριστημένες. Είναι εκπληκτικό. Η φίλη μου Εύα, που την αγαπώ τόσο τόσο πολύ και μου κάνει τόσο πολλά δώρα, πήρε κάτι από Colourpop το οποίο δεν το ήθελε, αλλά εγώ εδώ το εκτίμησα, γιατί εγώ Εύα μου δεν είμαι αγνώμων. Λοιπόν, αγόρασε την Superstock Shadow στην απόχρωση Sequin και είναι Ultra Glitter. Της ήρθε σπασμένη. Αλλά δεν πειράζει, την πατάς λίγο και φτιάχνει. Είναι αυτή εδώ η απόχρωση και είναι εκπληκτική. Δεν υπάρχει. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι από τις σκιές, οι οποίες τις βάζεις μόνες τους. Απλά κάνεις ένα καλό blender, παιδί μου, να φαίνεται όμορφα. Και βάζεις μάσκαρα και έφυγες και είσαι τέλεια. Τη φαντάζομαι αυτή το καλοκαίρι να είμαι μαυρισμένη. Πάμε τζελό, λέμε τώρα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα αγαπημένα μου προϊόντα για τον Ιανουάριο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Γράψτε μου από κάτω ποια ήταν τα δικά σας αγαπημένα προϊόντα. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά. Γεια!